Κουρδίς φαίνεται. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις, τις οποίες συνέχισε, τις χθεσινές δηλώσεις, τις οποίες συνέχισε σήμερα ο κ. Αθανασίου και τις εμπλούτησε, δεν είναι δηλώσεις αφελείς. Είναι δηλώσεις πονηρές και είναι δηλώσεις οι οποίες στρέφονται στην δικαιοσύνη. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας πω γιατί. Τι λέει με λίγα λόγια μια τέτοια δήλωση? Κοιτάξτε, το είπε ο κ. Βενιζέλος προχθές. Μην ασχοληθείτε, εάν έρθουμε εμείς, πάπαλα. Σβήνουν οι υποθέσεις. Τι είπε ο κύριος Αθανασίου? Παιδιά, ό,τι έγινε έγινε, έχουν παραγραφεί οι υποθέσεις αυτές. Μην ασχοληθείτε. Πάω λοιπόν στο επόμενό μου. Γιατί άραγε γίνεται κουβέντα για παραγραφή? Έχει δικαίωμα σήμερα κανένας πολιτικός να μιλάει για παραγραφή? Έχουν χαθεί χρήματα, έχουν κλαπεί χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Και έχουν το θράσος κάποιοι να μιλάνε για το δικαίωμα παραγραφής? Άκουσα πολιτικούς και τον κύριο Λοβέρδα προχθές να λέει: εγώ θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου. Μόρ, τι μας λέτε? Εγώ ήθελα να πει: είμαι αθώος, ζητώ την άρση ασυλίας μου. Μισό λεπτό, κύριε Γιακουμάτο. Ζητώ την άρση ασυλίας μου, δεν θα δεχθώ καμία παραγραφή. Καμία παραγραφή. Και θα αποδείξω ότι είμαι αθώος. Αυτή είναι δήλωση πολιτικού ανδρός. Αυτή έκανε τη δήλωση. Πάω λοιπόν παρακάτω, κύριε Γιακουμάτο, δεν μίλησα. Δεν μίλησα. 179 ψήφους. Είπε βέβαια, δεν θα χρησιμοποιήσω νομικά κόλπα. Δεν θα δεχτώ την παραγραφή. Είναι η δήλωση ενός πολιτικού ανδρός. Την έκανε. Πάω λοιπόν παρακάτω. Άρθρο 86. Στην πρώτη ψηφοφορία, να καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Να καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. 179 ψήφους πήρε το άρθρο 86 για αναθεώρησή του. Εάν έπαιρνε 180, θα ήταν αυτόματα αναθεωρηταίο άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ποιοι δεν ψήφισαν? Ποιοι δεν ψήφισαν από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία? Εμείς ψηφίσαμε. Ποιοι δεν ψήφισαν, κύριε Γιακουμάτο? Ψήφισαμε και κάποιοι δεν ψηφίσατε. Ότι στη Νέα Βουλή αυτό θα το καταργήσουμε. Ψηφίσατε. Κατηγορηματικά. Η διευκρινιστική σημερινή δήλωση του κ. Αθανασίου είναι ισχυρή. Η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι είπε ο κ. Αθανασίου? Και το βάζω ως τίτλο στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, δύο τελείες. Μάγκες φάτε. Αν δεν σας πιάσει κανείς. Μάγκες φάτε. Αλλά να μην σας πιάσει κανείς. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε. Φάγανε, τελειώνω, φάγανε χρηματιστήριο. Φάγανε Νοβάρτης, φάγανε Κελπνό. Φάγανε Ολυμπιακούς αγώνες. Ακούστε, κύριε Παδάκη, φάγανε ασφάλτους, φάγανε σίδερα, φάγανε μπετά. Φάγανε τα λυσακά τους, φάγανε τις ζωές μας όλες. Και τώρα λένε φάτε παιδιά, αλλά να μην σας πιάσουν. Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπαθεί να λέγονται. Το φάτε και μην σας πιάσουν. Θα μπορούσε να είναι ο πολύ ωραίος τίτλος. Έχει δίκιο ο κύριος Βέτας. Στο νέο ποινικό κώδικα.